Η 20η εκλογική διαδικασία από τη μεταπολίτευση έκλεισε με την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, που συγκεντρώνοντας ποσοστό 40,5% σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Με 158 βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη νικήτρια, εξασφαλίζοντας δεύτερη θητεία διακυβέρνησης και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για δεύτερη φορά όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Έκλεισε ο κύκλος του ψέματος και της τοξικότητας, είπε ο πρωθυπουργός στις πρώτες του δηλώσεις, κάνοντας λόγο για επικράτηση ιδεών, ευρύτερες συνενέσεις και συνέχεια ενός προγράμματος που, όπως ανέφερε, επιβράβευσε ο ελληνικός λαός με ισχυρή εντολή. Οι πολίτες δεν έστειλαν μόνο ένα μήνυμα συνέχεια στη διαδρομή που χαράξαμε πριν από 4 χρόνια, αλλά μας έδωσαν ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στο δρόμο των μεγάλων αναγκών που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Συγκινημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μερικές ώρες, όπως είπε, για τους πανηγυρισμούς, καθώς, όπως ξεκαθάρισε, από σήμερα κιόλας αρχίζει δουλειά, επιλέγοντας σε πιο προσωπικό τόνο να αναφερθεί σε όσους τον στήριξαν, αλλά και την πρόθεσή του να είναι ο Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Απευθύνομαι και σε όσους συμπολίτες μας σήμερα δεν μας ψήφισαν, αλλά και σε όσους δυστυχώς δεν έπραξαν το καθήκον τους, αυξάνοντας σημαντικά την αποχή σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου. Για να τους υποσχεθώ ακόμα μια φορά ότι θα είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Μιλώντας σε οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη, υπενθυμίζοντας τους πολίτες ότι στους επόμενους μήνες έρχονται αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και οι ευρωεκλογές. Μεγάλο ευχαριστώ στον καθένα και στην καθεμία ξεχωριστά. Από αύριο αρχίζει σκληρή δουλειά. Τα αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Ιουνίου σε επίπεδο επικράτειας, εκτός από την εκλογική περιφέρεια της Ροδόπης, έβαψαν τον εκλογικό χάρτη της χώρας γαλάζιο, με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά της σε Λακωνία με 47,7, Βόρειο Τομέα Αθηνών 47,47, Άλφα Πειραιώς 47,23, Κυκλάδες 47,1 και Δωδεκάνησα 47% και τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ξάνθη 30,32, την Αχαΐα 34,08, Φλόρινα 34,41, Ηράκλειο 35,16 και Α Θεσσαλονίκης 35,30%.